Milwaukee, έτσι. Και ο ΑΕΚ έχει ένα μικρό προβάσμα. Βασικά είναι neutral, αλλά... Για να δούμε. Counter, δεν πέτυχε. Να το. Βλέπει να ανακοινάζει άρα αρκετά βίντεο μένεις στην πρώτη φορά. Ναι. Έχει προχωρήσει αρκετά περισσότερο. Ωραίο counter. Ακριβώς. Τώρα του πετυχαίνει αρκετά περισσότερο. Για να δούμε. Ωραίο jab combo. Ωραίο counter. Ακόμα εδώ ο Μιχάλης παίζει σε λίγο, δεύτερο. Ωραίο grab. Oh, πάλι counter. Oh. Fair. Α, δεν έφτασε. Άργησε πολύ για να κάνει το beat. Σήμερα έχει βελτιωθεί αρκετά από την, από την προηγούμενη φορά. Για να δούμε. Κι άλλο counter. Ωραίο το σαρτάκ. Πιάσιμο από το Falcon. Νάτ. Διαβάζει το counter και τον στέλνει εκτός. Νομίζω ότι δεν μπορείς να επιστρέψεις από τόσο μακριά. Όχι, oh, okay. Α, ίσα ίσα μάτια. Ωραίο. Και... Αλλά oh, ακόμα, πολύ DI. Καλό τέλος. Έπαθε και DI, για να δούμε. Rage εδώ. Κάποιον Falcon παίζει αρκετά στηρητικά. Ναι. Οπ, ασφαλές το upper. Λάθος, λογικά. Περίεργα mind games από τον Ιστερ. Ωραίο το πιάσιμο. Θα μπορούσε να κάνει back throw, ίσως τον σκότανε, αλλά... Ναι, πολύ πιθανό. Αν και έχει φάει και αυτό είναι έρθιο. Ούτε back air εκεί. Έχει απελπιστεί ίσως λίγο τώρα. Ναι. Δεν περίμενε. Τρώει το mineral. Όχι. Ο Άικ πέσει αρκετά καλά, μπορώ να πω. Αυτό το λάθος για να... Ναι, για το disrespect me. Εντάξει, το στήξε λίγο, πριν λίγο damage παραπάνω. Όχι. Να δούμε κόμπο, όχι. Δεν καταφέρει. Πολύ ωραίο jump combo. Αργεί πάρα πολύ το smash του να κατέβει. Yeah. Κι άλλο counter bait. Να το πάλι. Η αλήθεια είναι ότι ο Akira Jr. έχει αρκετή εμπειρία με το matchup του Captain Falcon. Ναι. Yeah. Αν και με ποιον έπαιζε και έλειωνε. Όχι, λάθος recovery. Και ο Akira Jr. παίρνει το πρώτο match. Ο Ιστιτσάρ πρέπει να ρεμίσει λίγο, μου φαίνεται, γιατί... Ναι. Δεν δείχνει το καλό του εαυτό, δεν παίζει όπως ξέρει. Ναι. Παίζει πιο επιθετικά και ίσως τώρα που του έχει κάνει 2-3 counter, του έχει κόψει τη φόρα και... Ναι. Ναι. Είναι melee player άλλωστε, οπότε... Ακριβώς, ναι. Ενώ ο Ike είναι λίγο πιο defensive χαρακτήρας, θέλει τα range, θέλει το... ναι. Τα footsies του, δεν είναι combo character. Πάμε, Smashville. Πιστεύω μπορεί να το γυρίσει ο Ιζιτα. Ναι. Αρκεί να βάλει τον εαυτό του να παίξει καλά. Ωραίο ρίτ. Πολύ ωραίο. Άμα πετύχει ένα αυτό το έξι. Ήταν μάλλον νικό, άτομα θα δούμε. Λίγο προβάσμα για τον, για τον Akira GR. Πιέζει τον Captain Falcon. Αλλά εισπράττει αυτό το Smash. Τώρα κάτω τον Falcon, για να δούμε. Δεν καταφέρνει κάτι. Σερβίρει στο πιάτο τον εαυτό του Akira GR. Και δυστυχώς χάνει τον πρώτο στόκ γρήγορα μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Τώρα πιστεύω ότι ο E-Star θα παίξει πολύ πιο άνετα. Ναι. Με αυτό το στόκ προβάρτημα που έχει. Έχει ωραία κόμπο που κάνει τον Falcon, οπότε μπορεί να κάνει damage πολύ γρήγορα. Άντε, πάρε, το counter στο και στέλνει. Πάλι στα ίσια σχεδόν το παιχνίδι, ναι. Ένα ελαφρό προβάδισμα. Δυο ανάσεις για τον E-Star και επιστρέφει. Ωραίο fair. Κρατάει σε απόσταση ξανά. Αυτό το διάβασμα πλέον νομίζω το έχει μάθει ο E-Star. Ωραίο. Δεν προλαβαίνει. Για λίγο αστοχή ο Κρατζιάρ. Ωραίο grab, πιάσιμο. Πάλι αυτό, όχι. Και αυτό το smash, άλλο μία, το ίδιο ακριβώς. Πλέον αρχίζει και διαβάζει καλά το παιχνίδι του Akira GR. Να. Ναι.
Για να δούμε, θα κάνει adapt το Akira και θα αλλάξει το παιχνίδι του ή θα συνεχίσει τα counter. Μια περίεργη πίστα με τις μεταμορφώσεις να στέλνουν εξαπρόπτου πολλούς χαρακτήρες εκτός. Ναι. Εδώ είναι ένα λάθος, στοιχίζει πραγματικά το στόκ. Για να δούμε. Μια πίστα που μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος να κάνει σάρκ κάτω από την πλατφόρμα. Ναι. Και ειδικά spike κάτω από το νερό, ναι. Εύκολο. Όπως με τον Bowser, άμα είχατε δει παλιότερα. Ακριβώς. Παραλίγο το kill. Πολύ ωραίο read. Παραλίγο να πιάσει τους μας. Λάθος εκεί, για να δούμε. Κι άλλο φορτς μας. Λάθος DI και στέλνει εκτός τον Akira JR. Άμα καταφέρει. Μεγάλο πλεονέκτημα για τον E-Star. Λίγο ακόμα και θα μπορούσε να έχει πάρει δύο. Ωραίο. Στο διάβασμα. Σε ένα λάθος recovery. Back throw, όχι. Το φαγε. Αυτό το ρόλ πραγματικά ήταν πολύ τυχερό και πολύ καλό για τον Akira JR. Από το πουθενά επανήλθε στο παιχνίδι. Τώρα μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Ναι, αρκεί να μην κάνει τα counter, αλλά. Ναι, το έχει λίγο παρακάνει με τα counter τελευταία. Ωραίο. Πολύ ωραίο, όχι. Καλό κόμπο. Είναι όντως κόμπο. Ειδικά εναντίον βαριού χαρακτήρε. Ωραίο και νόμιζα αυτό ήταν. Λίγο salt.